Δεν είναι αλάνα ούτε προάβλιος χώρος. Είναι ο χώρος ενός από τα πολλά ιδιωτικά πάρκινγκ της Καβάλας. Κάποτε ήταν γεμάτα από αυτοκίνητα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους οδηγούς. Τώρα με τα βία παραμένουν ανοιχτά, εξυπηρετώντας τους ελάχιστους εργαζόμενους οδηγούς που κατεβαίνουν με το αυτοκίνητό τους στην εργασία τους. Πρωτόγνωρες καταστάσεις, το πάρκινγκ που άλλοτε δεν είχε θέση για να εξυπηρετήσει, πλέον είναι εντελώς, όχι εντελώς, το 60-70% άδειο. Ισχύει αυτό, πώς είναι η κίνηση? Δεν υπάρχει κίνηση. Δεν υπάρχει. Ό,τι κάνουμε είναι όλοι αυτοί οι μαγαζάτορες. Δεν έχει... Υπάρχουν επιπτώσεις, φαντάζομαι, στον τζίρο σας, σωστά? Θα υπάρχουν, σίγουρα. Ακόμα δεν είναι τόσο σοβαρές, αλλά θα γίνουν. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του πάρκινγκ, υπάρχουν σκέψεις να προχωρήσουν ακόμη και σε προσωρινή πάυση της λειτουργίας λόγω πτώσης τζίρου. Θα φανεί σίγουρα, θα δείξει τώρα ο μήνας, αυτός ο μήνας που θα πάει. Θα το δούμε. Σε περίπτωση που κρατήσουν τα μέτρα παραπάνω από μήνα, που είναι κάτι το οποίο ακούγεται γενικότερα, θα σκεφτείτε να προχωρήσετε και σε οριστικό κλείσμα της επιχείρησης ή πάυση για κάποιο διάστημα? Το σκεφτόμαστε, αλλά ακόμα τίποτα δεν είναι σίγουρο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια. Μάλιστα, οι υπάλληλοι που εργάζονται στο πάρκινγκ αυτή τη στιγμή βρίσκονται με αναγκαστική άδεια στο σπίτι τους, καθώς με τα βίας καλύπτονται οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης. Σε έχουμε σε αναστολή. Όλοι είναι σε άδεια. Όλοι είναι σε άδεια? Ναι, σε άδεια. Μάλιστα. Δουλειά έχει μηδενιστεί εδώ πέρα. Έχει μηδενιστεί, ναι. Ούτε το 2%.